Ένα από τα πιο κλασικά αρκαδικά ντέρμπι είναι αυτό ανάμεσα στο Λεωνίδιο και το Πανθυρεατικό, το El Clásico της Κινουρίας, όπως έχουμε μάθει να το λέμε τα τελευταία χρόνια, το οποίο βάφτηκε ερυθρόλευκο αυτή την 13η αγωνιστική, με το Λεωνίδιο να κερδίζει με 1-0, με ένα τέρμα το οποίο σημείωσε ο Κρεβατάς στο πρώτο μέρος και φάνηκε αρκετό για να πάρουν οι γηπεδούχοι το σημαντικό αυτό τρίποντο, ένα τρίποντο το οποίο φέρνει ακόμα πιο κοντά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας τους ερυθρόλευκους. Οι δύο ομάδες οι οποίες το επόμενο διάστημα έχουν να παίξουν και τον επαναληπτικό του κυπέλου Αρκαδίας, και εκεί το Λεωνίδιο έχει το προβάδισμα, έχει κερδίσει με 0-2 στο Άστρος. Υπάρχει ρεβάνς εδώ στο ίδιο γήπεδο, στο Λεωνίδιο, για μια θέση στον τελικό του φετινού θεσμού με τους αστρινούς. Τώρα εδώ η μεγάλη χαμένη ευκαιρία πάνω στη γραμμή, θα διώξουν ο Μαγκλής, είναι αυτός που χάνει τη μεγάλη ευκαιρία για να βάλει μπροστά ο Πανθυρεατικός στο σκορ. Εδώ μια κεφαλιά στη συνέχεια, η μπάλα θα φύγει έξω. Ο αγώνας που ξεκινάει με καλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες, με δύο πολύ νεανικά σύνολα μάλιστα. Ο Κρεβατάς στην κεφαλιά, το 1-0 για το Λεωνίδιο, με τον Λάκωνα επιθετικό να σκοράρει και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Ωραία η σέντρα από τα αριστερά, συγχρονισμένη κεφαλιά του Κρεβατά, δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Ζανκέρ. Ο Κρεβατάς που τρύπησε την άμυνα του Πανθυρεατικού και με το κεφάλι κάνει το 1-0 και δίνει το προβάδισμα, όπως είπαμε, στους γηπεδούχους. Έχουμε περάσει τις φάσεις του δευτέρου ημιχρόνου με το Λεωνίδιο να είναι και πάλι στο προσκήνιο. Εδώ ωραίο το τάκλιν, η μπάλα θα φύγει έξω. Δύο πολύ νεανικά, όπως προείπαμε, σύνολα δύο ομάδες οι οποίες βασίζονται σε αμιγώς νέα παιδιά, σε πολλά παιδιά που προέρχονται από τα σπλάχνα τους. Εδώ ο Κωνσταντάς που προσπάθησε να φύγει γρήγορα, δεν τα κατάφερε, σε ένα αγώνα ο οποίος όσο παρέμενε αυτό το 1-0 άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς. Το παιχνίδι κινήθηκε σε όλη του τη διάρκεια στην κόψη του ξηραφιού και τελικά η μπίλια κάθισε στο κόκκινο και το Λεωνίδιο κατάφερε να πάρει νίκη. Εδώ ένα γκολ που μπαίνει, δεν θα μετρήσει, υπάρχει υπόδειξη, σηκωμένη σημαία για offside, θα παραμείνει το 1-0 στον αγώνα. Εδώ μέσα στην περιοχή χαμένη ευκαιρία, αλλά και εδώ έχουμε υπόδειξη για offside, άλλη μια φάση που είναι ως μη γενόμενη, με τους Λεωνιδιώτες η μπάλα να μένει μέσα στην περιοχή και τελικά ο Ζανπιέρ να καθαρίζει την φάση σε μια επικίνδυνη στιγμή για την άμυνά του, με τους αστρινούς τώρα να προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο με τον Κλεόπα. Ωραία η συνεργασία που πήγε να γίνει, ο Κλεόπας κρατάει την μπάλα στα πόδια του, το πέσιμο διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, δεν υπήρξε κάποια υπόδειξη από τον κύριο Παντελέον, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο παιχνίδι συνεχίζεται με τους γηπεδούχους από τα δεξιά. Η σέντρα σουτ που θα γίνει δυνατή, η μπάλα πέρασε έξω, κόρνερ για την ομάδα του Λεωνιδίου. Προσπάθεια κεφαλιάς, η μπάλα θα φύγει παράλληλα, δεν θα ανησυχήσει αρχικά ο Ζανπιέρ. Εδώ θα βγει με τις γροθιές και θα έχουμε και το επιθετικό φάουλ που θα κερδίσουν οι αμυντικοί του Πανθυρεατικού. Ο Τακλής μες στην περιοχή, το πλασέ του ο Γιαννούσης με διπλή προσπάθεια. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Πανθυρεατικό. Ο Κλεόπας στη σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους και φεύγει έξω. Ο Πανθυρεατικός που αναζήτησε τον γκολ της ισοφάρισης, βγήκε καλά και οργανωμένα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, στα πλάνα του Νάιτζελ Κόπατς, του συνεργάτη μας στην Νότια Κινουρία. Νέα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους αστρινούς που πιέζουν και τα βάζουν και με την τύχη τους αλλά και με την αστοχία τους. Εδώ Κλεόπας σε ένα γύρισμα, ο Γιαννούσης έχει διαβάσει τη φάση, βγαίνει και μπλοκάρει ο έμπειρος τερματοφύλακας της ομάδας του Λεωνιδίου. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση με τον Ζανπιέρ να μαζεύει.